Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με γιο ταχύσης Μοίρες με τον νεαρό οδηγό της μηχανής να μεταφέρεται στο Παγνί με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούσαμε το καλύτερο. Προς το παρόν είναι σε σταθερή κατάσταση. Από ότι το παραδώσαμε ζωντανό, από εκεί πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, φίλο σας. Ακούστε ότι έχει, λέει, κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Δεν ξέρω, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Γιαγιά μου. Γιαγιά σας. Η γιαγιά σας ποιος ήταν? Ότι έχει τρομάξει, δεν μιλείται αυτή τη στιγμή. Δεν θυμάμαι πώς έγινε. Ναι, σκουρασμένοι. Αυτοί είχαν στρίψει, πηγαίνανε την μπάκι και σε μια φάση έπεσε η μηχανή απάνω τους. Και δεν μπορούσαν την τράφη, δηλαδή. Τίποτα. Ήταν όλα κλάσματα δευτερόλεπτα. Ναι. Ούτε κατάλαβα από πού εμφανίστηκε η μηχανή, τίποτα. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε διασταύρωση στις Μοίρες με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος να διερευνώνται από την αστυνομία. Πρέπει να είναι πόρση η άλλη έξω και πέρασε το παιδί και χτύπησε. Από εκεί εμείς περνούσαμε εκείνα την ώρα. Είναι ένα σημείο που τρέχουν εδώ οι οδηγοί. Και άμα δεν τρέχουν, όλοι τρέχουν. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οδηγού του Γιώταχη, το αυτοκίνητο κατευθυνόταν προς την Πάκη, ενώ ο νεαρός οδηγός μηχανής κατευθυνόταν από τις Μοίρες προς Ηράκλειο. Το αμάξι είχε στρίψει την Πάκη. Το συμβάν έγινε και στη μέση εκεί. Είχε στρίψει, ναι. Και πήγαινε για την Πάκη. Ναι. Και το ασθενοφόρο περνούσε τυχαία και σταμάτησα μέσα και τον πήγε στο Ηράκλειο. Και περιμένουμε. Απλά έφυγε κράνο στο κοπέλι και χτύπησε κεφαλή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός, ο οποίος είναι από τα Σκούρβουλα, κατευθυνόταν προς την εργασία του προς Αγίους 10. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το Γιώταχη, ο νεαρός οδηγός εκτινάχθηκε σε απόσταση άνω των 10 μέτρων. Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα να συγκλονίζονται. Είναι ένα σημείο που δεν προσέχουν από εδώ όταν βγαίνουν. Ναι. Γενικά είναι όλοι απρόσεκτοι. Δεν ξέρω αν έτρεχε το παιδί, δεν άκουσα. Έχουν συμβεί και άλλα τροχαία εδώ στην περιοχή, δηλαδή επειδή είναι ένα επικίνδυνο σημείο αυτό που θέλετε. Έχουν συμβεί, εντάξει, όχι τόσα πολλά, αλλά έχουν συμβεί. Είναι μια ευθεία που αναπτύσσουν μεγάλε ταχύτητε οι οδηγοί. Συχνά. Ανεβαίνουν πάνω στι μηχανέ και νομίζουν ότι είναι πίστα. Και γίνεται αυτά συχνά. Στον επίμαχο δρόμο, αρκετοί οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλε ταχύτητε, ενώ έχουν σημειωθεί δεκάδε τροχαία. Όπως σημειώνουν διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία και το προβληματισμό τους για την μάστιγα των τροχαίων.